Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 15 λεπτά πριν από τις 10, φίλες, φίλοι. Όπως σας προειδεάσαμε, θα είναι μαζί μας ο πρώην υπουργός, ο κύριος Τόσκας, τον οποίον και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Τόσκα. Καλημέρα, κύριε Βενιέρη, και καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Είχα 3-4 διαφορετικούς τρόπους να ξεκινήσω, αλλά θέλω να ξεκινήσω με ένα λίγο θεωρητικό, αλλά έχει και αξία, γιατί θα μιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος συνεργάστηκε και συνεργάζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύατε ότι θα έρθει η στιγμή να διχαστεί τόσο πολύ η ελληνική κοινωνία μετά τον διχασμό του 89? Πίστευα και ήλπιζα ότι θα έρθει η στιγμή που θα βρεθεί μια ρεαλιστική λύση και λύση ωφέλιμη για τη χώρα, για την επίλυση αυτού του δύσκολου προβλήματος, δύσκολου πραγματικά προβλήματος, έτσι. Κράτησε 27 κοντά χρόνια, με ευθύνες βέβαια λόγω της αδράνειας, αλλά κράτησε 27 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα δύσκολο πρόβλημα και χαίρομαι γιατί αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί η λύση. Πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε σε μέρες συνεργασίας για όλη την περιοχή, μιλάω για όλα τα Βαλκάνια, όχι μόνο για τις σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα. Και μιλάω και γενικότερα για την περιοχή, γιατί θα πρέπει να δούμε και τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η συνεργασία και αυτές οι σχέσεις καλής γειτονίας σε σχέση με κάποιους άλλους που θέλουν να το παίξουν πάτρονες στην περιοχή, και αναφέρομαι καθαρά στην Τουρκία. Η Τουρκία προσπάθησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να εκμεταλλευτεί τη διένεξή μας με τη γειτονική χώρα για να πλώσει τα πλοκάμια της στα Βαλκάνια, όχι μόνο βέβαια στα Σκόπια, αλλά και στη Βοσνία και στο Κόσοβο και στην Αλβανία. Χαίρομαι λοιπόν γιατί κάποια από αυτά τα πλοκάμια κόβονται, η επιρροή πιστεύω ότι θα μειωθεί και μέρες ανάπτυξης και ειρήνης θα δουν τα Βαλκάνια, που μπορεί να γίνουν δρόμος ειρήνης και συνεργασίας. Μάλλον, δεν ξέρω, ενδεχομένως έχετε πάρα πολύ δουλειά, κύριε Τόσκα, και δεν είδατε προσφάτως τι λέγεται στην σχέση Τουρκίας Σκοπίων μετά από αυτήν την εξέλιξη. Θέλω να δω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, αν θέλετε, και πιστεύω ότι θα είναι προς το συμφέρον της χώρας μας οι καλές σχέσεις αυτές συνεργασίας. Εγώ, αν θέλετε, και νομίζω ξέρετε με ποιον μιλάτε, έχω υπηρετήσει χρόνια και στη Βόρεια και Ελλάδα. Και στο ΙΣΤΑΜΕ, ήσασταν και στο ΝΑΤΟ, ναι, ναι. Υπήρξατε, ναι, ναι, εκεί, αλλά ξέρω το βιογραφικό σας. Για τον εθνικό μας χώρο έχω υπηρετήσει χρόνια στον Εύρο, έχω υπηρετήσει την κρίσιμη περίοδο 91-93 στο Πολύκαστρο Κιλκής σαν διοικητής μονάδας επιλαρχίας αρμάτων, μονάδας αρμάτων, και έχω αρκετά καλή γνώση και των προβλημάτων και των ιδιομορφιών της περίπτωσης αυτής. Εδώ ένας φαντάρος σας μου στέλνει μόλις τώρα ένα μήνυμα και μου λέει: κύριε Τόσκα, ξεχνάτε όταν το 92 μας λέγατε να έχουμε τα άρματα έτοιμο πόλεμα γιατί ο εχθρός καραδοκεί από το βορρά? Δεν το ξέρω εγώ, τον έχω εδώ, ναι, τώρα ναι, μου το έστειλε εγώ. Αυτή την ορολογία οπωσδήποτε δεν τη χρησιμοποίησα, αλλά δεν θέλω, και ίσως αναφερθώ στην Ολομέλεια, σε κάποιες σκέψεις, παύλα εντολές που υπήρχαν, για τις οποίες δεν θέλω να αναφερθώ στην σημερινή μας συζήτηση. Ο φόβος μου ήταν τότε ότι αν γινόταν κάποια κρίση με τη γειτονική χώρα θα το εκμεταλλευόταν αναμφισβήτητα η Τουρκία, και αυτός ήταν ο πραγματικός μου φόβος, γιατί η πραγματική απειλή προέρχεται μόνο από εκεί. Η γειτονική χώρα με τα δυο της άρματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την καθόλου αεροπορία και τον καθόλου στρατό δεν αποτελεί στρατιωτική απειλή. Υπήρχαν προβλήματα με τα θέματα τα εθνικά που αγγίζει η συμφωνία, ονομάτα κτλ. Και πιστεύω ότι λύθηκε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε συνθήκες ειρήνης πάντα, έτσι. Ναι. Δεν καταλάβαμε αυτή τη χώρα και τους επιβάλαμε τα πάντα. Μιλάμε για συμφωνία σε συνθήκες ειρήνης. Παρακαλώ. Δύο μεγάλους ηγέτες, γιατί συνήθως μεγάλους λέμε αυτούς οι οποίοι φεύγουν από τη ζωή. Τρεις μάλλον, αν βάλω και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά στέκομαι στους δύο, Καραμαλή και Παπανδρέου. Ο δεύτερος, ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπηρετήσετε κι εσείς. Λέτε ότι με αυτό που σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει και τώρα το επιχειρηματολογείτε και εσείς, θα συμφωνούσα? Δεν υπηρετώ εγώ το ΠΑΣΟΚ. Όχι, λέω, υπηρετούσατε, λέω, από το ΠΑΣΟΚ. Ήσασταν στο ΙΣΤΑΜΕ, ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ, ήσασταν συνεργάτης του Μπεγλίτη, ήσασταν ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Καλά κάνατε και ήσασταν. Λέω. Όχι, μα σας είπα. Αυτό που σήμερα υπηρετείτε έχει σχέση με αυτό το οποίο έλεγε ο Ανδρέας Πανδρέου ή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Έχει σχέση με την βούληση των μεγάλων ηγετών, αλλά με την δυστυχώς λόγω διστακτικότητας ή και λόγω συγκυριών δεν μπόρεσε να βρεθεί λύση. Υπενθυμίζω αυτά που είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά και αυτά που έπαθε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από τον Αντώνη Σαμαρά, και ευτυχώς δεν υπήρξαν τυχοδιοκτικές ενέργειες που θα μπορούσαν να μας φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση για όλη την περιοχή, αλλά και για την εξέλιξη του θέματος. 18 πρέσβεις επί τιμή χθες, πλήθος καλλιτεχνών από άκρα αριστερά έως και δεξιά, και δικηγορικοί σύλλογοι, οι οποίοι συνεδρίασαν και υπάρχει απόφασή τους, ζητούν δύο πράγματα. Δημοψήφισμα, γιατί φτάσαμε στο αδιέξοδο, ή 200 ψήφους, 180 μάλλον λένε οι δικηγόροι, στο κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση πάει να το περάσει, πιστεύοντας μόνο η ίδια σε αυτό, κόντρα στη βούληση του ελληνικού λαού και στις επισημάνσεις και ενστάσεις οι οποίες διατυπώνονται θεσμικώς από πολλούς και διαφορετικούς φορείς. Αυτό δεν είναι μια αντίφαση, κύριε Τόσκα? Κύριε Βενιέρη, η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία λειτουργεί με κανόνες. Δεν καθορίζουν την επίσημη πολιτική, εξωτερική πολιτική και γενικότερη πολιτική της χώρας ούτε οι διαδηλώσεις, ούτε η συγκέντρωση υπογραφών από κάποιους που έχουν σεβαστή άποψη και σοβαροί άνθρωποι που συγκεντρώνουν υπογραφές. Καθορίζεται από την κυβέρνηση, καθορίζεται, ψηφίζεται από το κοινοβούλιο, τους ξέρετε τους κανόνες. Και υπάρχει και η ευθύνη όλων μας να βάλουμε τα πράγματα κάτω και αυτοί που έχουν την διαφορετική άποψη από εμάς. Με συγκεκριμένα στοιχεία, με ρεαλισμό, να δούμε τι συμφέρει τη χώρα και μόνο έτσι μπορούμε να δούμε τα υπέρ και τα κατά και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Εσείς όταν ήσασταν ένστολος, σε μια κρίσιμη μάχη, να το πω εγώ έτσι, περιμένατε να ξεκινήσει η μάχη για να συζητήσετε με τους συνεργάτες σας? Κοιτάξτε να δείτε, γιατί είπατε για κοινοβουλευτικό, για το κοινοβούλιο, για τη δημοκρατία έχετε δίκιο. Αλλά κανονικότητα δεν έχουμε. Δηλαδή, ο Θεοχαρόπουλος του 049 ή η Παπακώστα του τίποτε έρχονται και δίνουν την πλειοψηφία η οποία είναι και οριακή. Για να μιλήσω με όρους δικούς σας. Έτσι προέκυψε η πλειοψηφία στην Βουλή. Έτσι προκύπτει. Με υπουργούς οι οποίοι δεν δέχονται αυτό που τους λέει ο πρόεδρος του κόμματός τους, καμένος να παρατήσουν τα υπουργεία, αλλά κρατούν τα υπουργεία γιατί έχουν βολευτεί και δίνουν ψήφο στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό δεν είναι κανονικότητα, κύριε Τόσκα. Παρακαλώ. Δεν είναι κανονικότητα, λέω αυτό πράγμα. Δεν είναι κανονικότητα. Θα σας πω. Καταρχάς, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν υπονοείται αυτό, το κόμμα το οποίο διασπά άλλα κόμματα και προσετερίζεται βουλευτές. Τα κόμματα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, διαλύονται ή ό,τι άλλο κάνουν με βάση την κοινωνική υποστήριξη που έχουν από κάτω. Εάν λείπει η κοινωνική υποστήριξη, τότε και οι βουλευτές ψάχνουν άλλους χώρους από τους οποίους θα βρουν κοινωνική υποστήριξη ή κάνουν ό,τι νομίζουν ότι κάνουν. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια ευρύτατη συζήτηση στο επίπεδο κοινοβουλίου. Στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας έγινε επί δύο μέρες μια αναλυτική συζήτηση. Θα έλεγα γενικά σε καλό κλίμα, άσχετα με κάποιες εξάρσεις. Αντιπαρατάχθηκαν διάφορες απόψεις, όμως γραφικότητες του στυλ θα κατέβει ενισχυμένη ταξιαρχία των Σκοπίων από το μοναστήρι και θα πηγήσει. Καλά, τώρα αυτά είναι, όχι, αυτά είναι αστειότητες. Δεν θα διαφωνήσω εγώ σε αυτό που λέτε. Εντάξει, δεν διαφωνούμε. Να μιλήσουμε σοβαρά, βεβαίως. Ναι, αλλά έπρεπε να είχαμε μιλήσει σοβαρά, κύριε Τόσκα. Όχι να έρθει συμφωνία στη Βουλή χωρίς να προηγηθεί μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, στην οποία να έπαιρναν μέρος και πρώην Υπουργοί Εξωτερικών για να μάθουμε και εμείς τι γίνεται. Εδώ ήρθε μια συμφωνία, την πήραν οι Σκοπιανοί. Εμείς από την στιγμή που την υπογράψαμε, περιμέναμε τα Σκόπια και λέγαμε μέχρι το Μάρτιο δεν θα ανοίξουμε θέμα μεταξύ, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και θα δούμε μετά. Οι Σκοπιανοί τελείωσαν και έχουν μια συμφωνία η οποία μπήκε ασπερσμένο στη Βουλή. Σε τρεις μέρες μέσα θα την ψηφίσουν. Κύριε Βενιέρη, χωρίς να έχουμε τα κείμενα έτσι, των Σκοπιανών, όπως καταγγέλθηκε χθες και είπε ο κύριος Κατρούγαλος, έχουμε φωτοτυπίες. Όχι, όχι. Τα κείμενα των Σκοπιανών τα έχουμε όλα και το Σύνταγμα κατατέθηκε χθες. Αλλά συζητάμε για αυτό το θέμα 27 χρόνια. Όχι για τη συμφωνία των Πρεσπών. Μιλάμε γενικά για το θέμα. Γενικά για το θέμα. Νομίζω ότι είναι προσχηματικές οι αντιδράσεις, όχι δικοί σας, κάποιων που εκφράζονται με
ιδιαίτερη ένταση, γιατί δεν θέλουν καμία λύση. Αυτοί που δεν θέλουν καμία λύση βρίσκουν τη μια μέρα το ένα θέμα και την άλλη το άλλο. Κοιτάξτε με κομμάτι-κομμάτι τη συμφωνία. Εσείς την έχετε κοιτάξει, απευθύνομαι και στον κύριο. Την έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές από τότε που την πήρα στα χέρια μου. Είμαι σίγουρος. Να δείτε ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία σε συνθήκες ειρήνης, και το υπογραμμίζω αυτό. Και το θέμα του ονόματος, και το θέμα της ηθαγένειας, και το θέμα της γλώσσας, και το θέμα των εμπορικών σχέσεων και άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν τονιστεί. Η αμυντική συνεργασία, η οικονομική συνεργασία, η συνεργασία στα θέματα ενέργειας, είναι ζητήματα, η συνεργασία γενικότερα στα Βαλκάνια. Είναι θέματα πολύ σοβαρά, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας με την καλή έννοια. Θα προχωρήσουμε δυναμικά σε συνθήκες ειρήνης και συνεργασίας, και αυτό θα είναι καλό και για την περιοχή και για τη χώρα. Μάλλον στο Λεκανοπέδιο, εσείς υπηρετήσατε εδώ πάνω. Δεν ξέρετε ότι εδώ επιχειρηματικά και λοιπά οι συνεργασίες μια χαρά πάνε, και στην Φύρομ υπάρχει έντονη παρουσία επιχειρήσεων ελληνικών, οι οποίες κάνουν εξαγωγές, κάνουν εισαγωγές. Έχουμε παρεδώσει, έργα υποδομής λείπουν. Δεν περιμένουμε τη συμφωνία των πρεσπών για να συνεργαστούμε καλύτερα. Τώρα όλη η ιστορία γίνεται για να μπουν στο ΝΑΤΟ. Ο ΖΑΕΦ πανηγυρίζει από χθες. Το ξέρετε, φαντάζομαι, ναι. Και δήλωσε ότι θα πάει σε εκλογές. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας αυτής που κατάφερε μέσα από αντιδράσεις και πιέσεις, παρόλο που είναι δεύτερο κόμμα, να πάει τη χώρα του στο ΝΑΤΟ. Αυτό κέρδισε. Εγώ να πω στα παιδιά μου τι κέρδισα. Πάνω σε αυτό το θέμα, είναι σημείο τριβή στα Βαλκάνια εδώ και εκατοντάδες χρόνια, αλλά ειδικά αυτή τη στιγμή με τις επιρροές Ρωσίας, Τουρκίας κτλ. Νομίζω ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Βεβαίως, γίνεται προσπάθεια κάποιος να ελέγξει την περιοχή. Γι' αυτό και υπάρχει πρεμούρα των Αμερικανών και των δυτικών συμμάχων μας να μπουν στο ΝΑΤΟ. Συμφωνούμε. Θέλουμε αυτά τα σημεία τριβής να είναι κοντά στα σύνορά μας ή μακριά? Εάν θέλουμε να μην είναι κοντά στα σύνορά μας, τότε καλώς προχωράει όλο το θέμα, ακόμα και στην περίπτωση του ΝΑΤΟ που λέτε, γιατί εμείς δεν θέλουμε σημεία τριβής στην γειτονιά μας. Ας είναι μακρύτερα. Μάλιστα. Τώρα, κάτι πιο πεζό, πιο καθημερινό. Πείτε μου με το χέρι στην καρδιά, όμως, αν και εσείς βρεθήκατε στη ίδια θέση. Παρακαλώ. Η αντίδραση της Γεροβασίλη στην άθλια αντιμετώπιση αυτών των γραφικών ακραίων κλπ. Με τα δακρυγόνα. Εσάς σας βρίσκει σύμφωνο? Δηλαδή καλώς χρησιμοποιούμε λιγμένα δακρυγόνα, κύριε Τόσκα? Αυτό είπε η κυρία Γεροβασίλη. Σε κάθε αντίδραση έντονη της αστυνομίας δεν μπορούμε να λέμε μπράβο, αλλά πρέπει να εξετάσουμε αν είναι αναγκαία ή όχι. Γιατί σε αυτή την περίπτωση είχαμε μια πραγματική προσπάθεια εισβολή στο κοινοβούλιο. Τώρα μόλις μου λένε, δεν το είχα δει κι εγώ, ότι είχαν πριονίσει τα κάγκελα εδώ από την πίσω μεριά κάποιοι για να μπουν μέσα. Αυτές είναι απαράδεκτες ενέργειες. Είναι ενέργειες που δεν έγιναν από τον κόσμο που ήρθε να διαδηλώσει, αλλά έγιναν αποφασιστοειδή που συμμετείχαν μαζί με αυτόν τον κόσμο και θέλαν να δώσουν το δικό τους χρώμα, και νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι να καταδικάσουμε αυτές τις ενέργειες. Θα τα βρει μπροστά μας η δημοκρατία αυτά, εάν δεν τα καταδικάζουμε όλοι, και ενώ τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Θα βρίσκει ήδη μπροστά μας η δημοκρατία, γιατί δεν τα καταδικάσαμε το 13-14 όταν φωνάζαν εν χορό οι Σιριζέοι με τους Χρυσαυγίτες στην πλατεία να καεί το πορνείο η Βουλή. Και τότε γινόταν προσπάθεια να μπουν στη Βουλή, το θυμάστε. Αλλά τότε δεν τα καταδικάζαμε. Τώρα τα καταδικάζουμε. Δεν νομίζω ότι όποιος είχε κατέβει τότε στην πλατεία φώναζε αυτά τα συνθήματα. Όχι όποιος. Και δεν νομίζω ότι έγιναν και προσπάθειες εισβολή στη Βουλή τότε. Κοιτάξτε, εδώ μπήκε ο Ρουβίκονα στη Βουλή και τους στείλαμε περιπολικά για να τους γυρίσουμε στα Εξάρχεια. Μα συγκρίνεται κάποιον που ρίχνει προκηρύξεις με κάποιον. Συγκρίνω την ενέργεια κάποιου που κάνει εισβολή στο κοινοβούλιο, συμβολικά. Όχι, σας λέω, συγκρίνω ομάδες οι οποίες έκαναν εισβολή στον χώρο της δημοκρατίας. Ναι, το αν την έκαναν με ρόπαλα ή αν την έκαναν με fake βολάν είναι εισβολή στον χώρο της δημοκρατίας. Είναι όμως διαφορετικό. Διαφορετικό το αν είναι. Την έκαναν με ρόπαλα ή με μολότοφ και αν την είναι διαφορετικό, έχετε απόλυτο δίκιο. Καταδικαστέα και στις δύο περιπτώσεις όμως έχει άλλη βαρύτητα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά από τη μία δακρυγόνα και καλά κάναν να τους αποθήσουν, αν θέλετε, να ασκήσουν βία αφού ήθελαν να εισβάλλουν στη Βουλή, αλλά από την άλλη περιπολικά για να τους μεταφέρουμε στα τάπερ της μαμάς, είναι και εκείνο υπερβολή. Εντάξει, ξέρετε όμως ότι έχει δοθεί δυσανάλογο βάρος στο θέμα του Ρουβίκονα, και με πάτε βέβαια στα θέματα της παλιάς μου αρμοδιότητας. Εντάξει, της παλιάς της αρμοδιότητας, εγώ ρωτώ, ωραία, επανέρχομαι γιατί το ξέρετε. Δεν έχω αντίρρηση, αν θέλετε. Άλλο λέω, τα δακρυγόνα. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε προεκλογικά θα πρέπει να τα σταματήσουμε, είναι απαράδεκτο στην Ελλάδα να κάνουμε χρήση δακρυγόνων, ενώ στην Ευρώπη δεν γίνεται αυτό. Έγινε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και χθες,
όπως και εδώ στο Παλέντε Σπορ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Κάποιος δεν πρέπει να πάρει την πολιτική ευθύνη γι' αυτό. Δείτε σας παρακαλώ τις προσπάθειες εισβολής στο Κοινοβούλιο και συνεχίζω να επιμένω γιατί δεν έγινε από την αντιπολίτευση, από την Νέα Δημοκρατία καταδίκη αυτών των ενεργειών. Τι θα διόρθωνε η καταδίκη, συγγνώμη λίγο. Σημαίνει ευνοϊκή στάση για, για την επανάληψη. Εγώ να δεχθώ χωρίς να χρειάζεται, αλλά για να διευκολύνει την κουβέντα. Κακώς, όπως το λέτε εσείς, η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε τα γεγονότα. Εδώ υπάρχει εκτελεστική εξουσία, υπάρχει Υπουργείο. Το Υπουργείο καλώς χειρίστηκε το θέμα έτσι. Η αστυνομία καλώς χειρίστηκε το θέμα έτσι. Καλώς χρησιμοποιήθηκαν λιγμένα δακρυγόνα δηλαδή. Δεν θέλω να μπω και καταλαβαίνετε στους, στη στολή, στο κουστούμι του άλλου υπουργού. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε την κάθε περίπτωση, πόσο απειλείτο το κοινοβούλιο και ποια ήταν η αντίδραση της αστυνομίας. Ξέρετε, δεν μπορεί. Καλά, τώρα αν θέλετε, γελάγαμε εδώ την άλλη μέρα. Ήταν, κύριε Τόσκα, συγγνώμη λίγο. Αν δεν μπορούν 2.000 αστυνομικοί εκεί στις σκάλες της Βουλής να τσακώσουν 30 ανθρώπους, τότε αλίμονο δεν κάνετε καλή δουλειά εσείς ως υπουργοί. Σας υπενθυμίσω ότι δεν είμαι ακόμα υπουργός. Ναι, δεν κάνετε, διαχρονικό είναι. Δεν εκπαιδεύτηκαν σήμερα, λέω. Αλλά, οι κατά καιρούς υπηρετούνται στο Υπουργείο, δεν κάνετε καθόλου καλή δουλειά. Στα σκαλιά της Βουλής είχε 30 άτομα. Κύριε Βενιέρη, επειδή καλά είναι που αναφέρουμε και τα σκαλιά αλλά και το γενικότερο θέμα της συμφωνίας, νομίζω ότι πρέπει να δούμε το γενικότερο θέμα της συμφωνίας και πώς, τι επιπτώσεις θα έχει τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε αν θέλουμε μια φίλη χώρα από πάνω δική μας ή φίλη χώρα από πάνω άλλης χώρας, π.χ. Τουρκίας. Να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε κάτι, πριν το 2015 εγώ δίδασκα στρατιωτική στρατηγική σχολή Ευελπίδων, είχα μαθητές Αλβανούς και δεν είχα μαθητές από άλλες χώρες. Έχουμε άριστες σχέσεις με την Αλβανία? Όχι, έχουμε και από εκεί προβλήματα, όμως είχαμε μαθητές, είχαμε σχέσεις. Άρα καλό πράγμα είναι οι σχέσεις και σε επίπεδο κρατών, γειτονικές χώρες είμαστε, οι διαφορές σε γειτονικές χώρες δεν τελειώνουν ποτέ, όμως η συνεργασία πρέπει να εντείνεται εάν θέλουμε το καλό της περιοχής μας. Μάλιστα. Και το καλό της χώρας μας. Μάλιστα. Βέβαια, με το σκεπτικό όπως το διατυπώσατε, με σαφήνεια το διατυπώσατε, ασχέτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτό που περιγράφεται, στην ίδια λογική, επειδή ο κύριος Κοντζιάς έλεγε αν δεν έφυγε από το Υπουργείο το καλοκαίρι πριν τις διακοπές πέρσι θα έλυνε και το θέμα της τσαμουριάς, στην ίδια λογική, επειδή οι Τούρκοι με τους Αλβανούς τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στο μουσουλμανικό τόξο πάνω μας, θα πρέπει και εκεί να κάνουμε παραχωρήσεις. Και νομίζω ότι αφότου αρχίσαμε εμείς τις καλύτερες σχέσεις με την Αλβανία, δεν μειώθηκε η επιρροή της Τουρκίας. Αυτό μας συμφέρει ή δεν μας συμφέρει? Δεν θα αποκλείσουμε καμία χώρα στο να έχει καλές σχέσεις με άλλη χώρα. Και όλες πρέπει να έχουν καλές σχέσεις με όλες. Όμως δεν πρέπει να έχουν σχέσεις τέτοιες που να δημιουργούν πρόβλημα στα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι η επιδίωξη της εξωτερικής πολιτικής και νομίζω αυτό προσπαθεί να το πετύχει με τον καλύτερο τρόπο η δική μας εξωτερική πολιτική, η εξωτερική πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Τον κύριο Καμένο πώς τον βλέπετε, απασφάλισε? Ο κύριος Καμένος πλέον δεν είναι συμμέτοχος στην κυβέρνηση. Με τον κύριο Καμένο είχαμε μια συνεργασία η οποία αποσκοπούσε σε συγκεκριμένους στόχους, έξοδα από τα μνημόνια κτλ. Δύσκολη συνεργασία, δεν ήταν πάντα εύκολη, διαφορετική ιδεολογική κατεύθυνση και διαφορετικές έτσι, συνήθειες και πολιτικές. Αλλά ναι, σε αυτή την περίπτωση δεν έχει καμία σχέση η πολιτική του κύριου Καμένου με την κυβέρνηση. Είναι κακό, τελευταία μου ερώτηση, γιατί μίλησα, το έχω μοιραστεί με ακροάτριες ακροατές, έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους και εκεί, με κάποιους ανθρώπους Σανέλ. Είναι πάρα πολύ θυμωμένος γιατί τον εξαπάτησε τον Καμένο, έτσι υποστηρίζει το περιβάλλον, το κύριος Τσίπρας, ο οποίος του είπε θα τους διώξω τους υπουργούς που προέρχονται από εσάς, αλλά τους κράτησε. Καλός ή κακός τους κράτησε? Δεν είναι πλέον ανέλ αυτοί οι υπουργοί ή κάποιοι από τους βουλευτές και σας είπα. Όχι, συμφώνησαν οι δυο τους, λέει, ότι θα το κάνει ο κύριος Τσίπρας και δεν το κάνει. Γι' αυτό είναι θυμωμένος ο Καμένος. Αλλιώς δεν θα θυμώνε. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ ξέρω ότι τα κόμματα τα οποία δεν έχουν κοινωνική βάση διαλύονται. Δεν τους φταίνε άλλα κόμματα, δεν τους φταίνε πρωθυπουργοί και δεν τους φταίνε υπουργοί. Τους φταίει η έλλειψη κοινωνικής βάσης. Και σε αυτό δεν φταίνει άλλα κόμματα. Είναι πολύ έντιμο κανένα να είσαι... κόμμα δεν μπορεί να διαλύσει άλλο κόμμα. Είναι πολύ έντιμο, πολιτικά έντιμο να είσαι quick σήμερα. Terence Quick.
Ο Τένας Κουίκ έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και είναι ένας πραγματικά έντιμος άνθρωπος και δεν νομίζω ότι μπορεί να του καταλογίσει κάποιος κάτι. Κατά ένα υπουργείο το οποίο δεν του ανήκει. Τι να του καταλογίσει. Μα, δεν ανήκει ούτε καν βουλευτής είναι, δεν εξελέγει βουλευτής. Δεν ανήκει πρότεινε... κανέναν υπουργείο. Ναι, όχι, για άλλο λέω. Ιδιοκτησίες δεν έχουμε. Τον πρότεινε ο κύριος Καμένος τότε, γιατί τα πήγαινε πολύ καλά με τον Κουίκ επικοινωνιακά, τον πρότεινε στον κύριο Τσίπρα. Άντε οι άλλοι είναι βουλευτές, εκλεγμένοι. Αυτός δεν είναι, εν τούτης κρατάει το Υπουργείο. Ναι, και αυτό είναι απόφαση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, προκειμένου να γίνει ένα συγκεκριμένο έργο. Το έργο καθορίζει τα άτομα και όχι τα άτομα το έργο. Μάλιστα. Κύριε Τόσκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ραδιόφωνο όπως το αξίζετε. Focus 103,6.